όλο το οποίο είναι και ψυχολογία, είναι νίκη. Πώς το ζήσατε και τι μήνυμα στέλνει εν ώψη του play-out? Θέλω να δώσω αρχικά πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν ήταν εύκολο. Ξέρουμε ότι έχουμε στεναχωρήσει τον κόσμο της Κοζάνης με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε. Σίγουρα δεν δείχναμε αυτό που είμαστε πραγματικά. Πιστεύω αυτοί που γνωρίζουν πολύ το ξέρουν και αυτοί. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα μάτς και βαθμολογικού χαρακτήρα, αλλά θεωρώ έπαιξε και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που νικήσαμε και μας δίνει τεράστια ψυχολογική όθηση για τη δύσκολη συνέχεια των play-out, όπως ξέρετε. Παίζαμε μια ιστορική ομάδα. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη που είχαμε και ενδιάμεσα παιχνίδι και ήμασταν κάπως κουρασμένοι. Δουλέψαμε, ετοιμαστήκαμε τακτικά και θεωρώ ότι όλα πήγαν καλά. Και ίσως ήταν ένα καλό κλείσιμο για τη regular season που λέμε, για τα play-out. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίσατε το διακλήσεις στην Πανιά, το ξανακερδίσατε και στο κύπελο. Η παρουσία του κόσμου σας δίνει μια παραπάνω όθηση, ούτως ώστε να τα δώσετε όλα μας στην Ελλάδα. Σίγουρα, όποιος ποδοσφαιριστής πει ότι δεν θέλει κόσμο στο γήπεδο, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εμείς θέλουμε την παρουσία του κόσμου και σήμερα μας βοήθησε και ακόμα παραπάνω αν μπορεί ο κάθε κοζανίτης ή ο κάθε φίλαθλος γύρω από την περιοχή να βοηθήσει. Είναι πρόσδεκτος και το χρειαζόμαστε, τον έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα επόμενα μάτς είναι ζωής και θανάτου. Τι να πω. Θα σου δει ομάδα την τρίτη. Εγώ θεωρώ ότι δεν περνάει καν το μυαλό μου η υπόθεση του βασμού. Τώρα τι να σα πω. Η μπάλα είναι μπάλα, αλλά εμένα δεν περνάει καν το μυαλό μου. Και ένα μήνυμα εν ώψη play-out. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Ξέρουμε ότι τον έχουμε στεναχωρήσει. Τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε και ούτε μας αντιπροσωπεύουν αυτά τα. Ούτε την εικόνα της Κοζάνης. Άμα δείτε το ρόστερ της Κοζάνης, δεν είναι για αυτή την βαθμολογική κατάσταση. Δυστυχώς όμως υπάρχει και ο παράγοντας αντίπαλος, ο παράγοντας τύχη και άλλοι παράγοντες. Και παίζουμε μπάλα. Δεν μας πήγαν κάποια πράγματα καλά, αλλά θέλουμε τη στήριξη του κόσμου στη δύσκολη συνέχεια των 10 παιχνιδιών, τουλάχιστον στα εντός έδρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σου πω ότι στο σημερινό παιχνίδι, εκτός από βαθμολογικού ενδιαφέροντος, ίσως είναι και ψυχολογικού. Το βλέπετε έτσι, για 100%. Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι και συνάμα είμαστε και στεναχωρημένοι. Γιατί αν ανατρέξουμε στο παρελθόν στα παιχνίδια, υπάρχουν παιχνίδια που τα χάσαμε και έχουμε χάσει κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε περισσότερη συγκέντρωση και ήμασταν πολύ πιο εύστοχοι στις τελικές, θα μπορούσαμε να είμαστε μια ομάδα που θα ήταν, γιατί όχι, στα play-off. Το θετικό είναι ότι σήμερα τα παιδιά έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για μια ακόμη φορά. Κερδίσαμε ένα δύσκολο και καλό αντίπαλο, μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια και για την νίκη που κάνανε. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο και να περιμένουμε την κλήρωση με ποια σειρά θα παίξουμε τα παιχνίδια play-out. Coach, ο κόσμος, παρόλο τα αποτελέσματα και τις ήττες, ήρθε σε μεστογείο και στήριξε την ομάδα μέχρι τέλους. Έδωσε μια όθηση παραπάνω. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς ενώ φιλία? Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε ο κόσμος, αν παίξουμε πρώτο παιχνίδι στα play-out, να είναι διπλός και τριπλός. Αυτό που λέω πάντα, που έλεγα πάντα, το λέω και σήμερα. Ότι υπάρχει μια διοίκηση, η ομάδα, χωρίς να θέλω να αδικήσω τις προηγούμενες διοικήσεις, υπάρχει μια διοίκηση που έφερε την ομάδα σε επαγγελματικά επίπεδα μετά από 42 χρόνια και το μόνο που πρέπει να κάνουν οι φιλάθλοι πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια της διοίκησης, της ομάδος και είναι της πόλης. Είναι ομάδα της πόλης. Πρέπει να την αγαπήσουν και να την βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται και μπορούν. Σήμερα το κάνανε. Εύχομαι και πιστεύω, είμαι σίγουρος, ότι θα το κάνουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είτε παίζουμε εκτός έδρας, είτε παίζουμε εντός έδρας. Θα είναι 10 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Όποια ομάδα κι αν είναι, είτε είναι ο ΠΑΟΚ Β, είτε είναι ο Μακεδονικός, θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αν θα διάλεγα βάσει αποτελεσμάτων, θα διάλεγα το Μακεδονικό. Αλλά και ο Μακεδονικός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε θα είναι 10 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και εύχομαι και πιστεύω πραγματικά η ομάδα να πετύχει το στόχο. Είμαστε σίγουροι.